Πάμε, ναι. Πάμε στο νούμερο 8, γιατί αφού τελείωσε η Ειρήνη Ερμίδου από τη συνέντευξη στο πλατό, ο αγαπημένος σας Γιώργος Κρικοριάν πήρε το κορίτσι αυτό και το έβαλε στο δωμάτιο για να απαντήσει τα δικά σας πικρόχολα tweets. Δεν έχει αφήσει κορίτσι για κορίτσι να πέσει κάτω, τέλος πάντων. Συζητήσαμε για λίγο μπαλίτσα όμως, με λίγο... Η Ειρήνη Ερμίδου απαντάει σε όλα. Γιατί ήθελε με την ψυχή της να φύγει από το σπίτι του Greece's Next Top Model η Έλτα, ποιο κορίτσι πιστεύει ότι είναι η πιο διπρόσωπη μέσα σε αυτό το σπίτι και επίσης ποιο κορίτσι δεν συμπαθεί. Πού ρίχνει τα βέλη της. Ψιλοτάκουνε γενικότερα θα συνεχίσει να φοράει μετά από αυτό το παιχνίδι. Πάρτε στο νούμερο 8 και απόλαυσέ το. Χαίρετε, είμαι η Ειρήνη Ερμίδου, 19 ετών και έτοιμη να σαρώσω όλες τις πασαρέλες του εξωτερικού. Μη ζηλεύετε, θα σας απαντήσω και όλες τις ερωτήσεις, οπότε τα λέμε. Γιατί ήθελες με την ψυχή σου να φύγει η Έλντα, γιατί ήταν ψεύτρα, βγήκε από το παιχνίδι, ξαναμπήκε με τέτοιο τούπε, την ένοιαζε μόνο η άποψη του κόσμου και ξαφνικά άρχισε να μου λέει μισό την Ευέλνα, μισό την Ευέλνα και αυτό γιατί απλά μιλούσε με την Εύη χωρίς καν να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό ήθελα λοιπόν να φύγει η Έλντα. Και την πήρε και μαζί μου. Τετράχρονο η Έλντα, δεν βγάζαμε ποτέ άκρη. Ερμίδου, για πες, μήπως έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, αλλά όχι τζάμπα. Ερμίδου, ποια είναι διπρόσωπη. Ου, πολλές! Λοιπόν, να αρχίσουμε. Αμανατίδου, ξεκάθαρα. Είναι χειρότερη για τη Μικαέλα, μπορώ να σας πω. Πες την αλήθεια, Ερμίδου, την άκουσες λίγο από τα καλά λόγια. Καθόλου, παιδιά. Όπως βγήκα στο παιχνίδι, έτσι βγήκα. Συμφωνώ ότι είμαι ψωνισμένη, αλλά ήμουν από πριν, όχι από τα καλά τα σχόλια. Ειρήνη, πια δεν συμπάθησες καθόλου μέσα στο παιχνίδι. Στεριανού. Κάτι ήξερα εξ αρχής που δεν την πήγαινα. Τέλειος ψευτιά και διπρόσωπη. Τελικά συμπαθείς την Εύη ή την πλησίασες για τηλεοπτικούς λόγους. Συγγνώμη, παιδιά, γιατί για τηλεοπτικούς λόγους. Τι συμφέρον είχα από την Εύη, δηλαδή πείτε μου λίγο. Είναι και αυτή κοντή μπροστά μου. Τι συμφέρον θα μπορούσα να έχω από μια κοντή. Ρε, πάει καλά η Εύη. Χθες έκλαιγε και μιλούσε μόνο η Ερμίδου και τώρα τη θάβει. Είναι από τις μόνες που κρατάει τη γνώμη τη σταθερή. Δεν είναι σαν καμιά Μανατίδου, σαν καμιά Έλντα, σαν καμιά Ξανθή, Στεριανού. Αυτές τις δεύτερες δηλαδή. Δεν μπορώ, παιδιά, να κάνω φιλίες με κόριτσια, αλήθεια. Απλά εντάξει, δεν βγάζω άκρη. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους άντρες, πιο πολύ το ποδόσφαιρο και όλα αυτά, παρά τα κορίτσια και τα κουτσοπολίστητα και όλα αυτά. Ρε, Ερμίδου, το ρόλο της με εγκυπήρες. Μπράβο, σε έκανε η Εύη σαν τα μούτρα της. Παιδιά, τι λέτε, εγώ δεν έχω εδώ πάνω το φρύδι μου. Τι σαν τα μούτρα της Εύης. Η Ερμίδου έχει συνηθίσει με τις γόβες και θα τη χτυπήσει το Oxford νούμερο 43. Παιδιά, δεν έχω συνηθίσει με τις γόβες, το προσπαθώ. Τι να κάνω, εντάξει, όσο μπορώ, δεν περπατούσα από 5 χρονών με γόβες, δεν ήμουν έτσι εγώ. Τι να κάνω, δεχτείτε το λίγο. Για πες μας για το πρώην σου, αυτόν για τον οποίο τραγούδησες. Παιδιά, δεν τα είχαμε ποτέ. Ποτέ όμως. Δεν μου γούσταρε ποτέ, τι να κάνουμε. Είναι και κοντός, οπότε αλέκεση. Εντάξει, όταν είσαι 80 φεύγα, όλοι γύρω σου φαίνονται κοντοί όσο ύψος και να έχεις. Γιατί η Εύη δεν είναι κοντό κορίτσι τώρα, δηλαδή. Είναι αυτή όμως πολύ ψηλή, είναι 85. Δεν ήταν παιχθέσει. Εγώ με τα πάρα πολύ μεγάλο τακούνι την έβλεπα έτσι την κοπέλα. Δεν είχαν μπασκετμπολίστα, μοντέλο ψάχναμε. Μην τρελαίνε. Μην ξανακάνετε την ίδια κουβέντα ενώ έχει πει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, Ειρήνη. Καταπληκτική κοπέλα. Σου άλλαξε τη γνώμη. Ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ πέρα με την Ειρήνη. Το πίσω κείμενο, τι σκεφτόσουν τώρα που είπες καταπληκτική κοπέλα. Καταπληκτική κοπέλα, θα σας πω τι σκέφτομαι ακριβώς. Θα ξεδιπλώσω τη σκέψη. Τι θα πει στην Αμανατίδου, ότι έχει πέσει στην παγίδα της υπεροψίας. Είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Από όλα αυτά αυτό έχεις να πει. Ναι. Για την Αμανατίδου δεν μας πεις τίποτα. Διαφωνώ κάθετα. Αλλά πιο πολύ διαφωνώ για τη Στεριανού. Εμένα η Στεριανού δεν μου φάνηκε ούτε διπρόσωπη ούτε ψεύτρα. Είναι από τα πιο καλά κορίτσια που πέρασαν εδώ πέρα. Όταν τραγουδάγατε εκεί, γιατί. Όταν τραγουδάγαμε εκεί, γιατί είχα την τιμή να τη γνωρίσω έτσι δύο-τρεις φορές. Αυτό είναι τα πιο καλά κορίτσια που πέρασαν από εδώ πέρα μέσα. Ποιος το βγάζει, ούτε καν τη χαρά. Εγώ, α, δική σου έτσι. Από την αναστροφή με τις κοπέλες της Στεριανού, παιδιά, εγώ την είδα πολύ αληθινή. Η κοπέλα ξέρει ακριβώς τι κάνει, πώς το κάνει, για ποιο λόγο μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Άλλα τώρα, γιατί δεν το λες στον αέρα. Που πήγατε να κάνετε συνέντευξη και ήρθε πάλι με το αγόρι της. Άλλο αυτό. Γιατί δεν είναι σημαντικό. Τίμια η κοπέλα. Μια γυναίκα. Ότι αν πάμε το κορίτσι μας διότι θα κάνουμε μια συνέντευξη με το αγόρι μας, κάτι πλάκα δεν έτσι. Μισό να το πω εγώ που είμαι και αγόρι. Εάν δεν έρθει δηλαδή με το αγόρι της τη χαρακτηρίζει αυτό. Είναι ένα νεαρό κορίτσι που τιμά τις παραδόσεις, τις αρχές και όλα αυτά. Τις παραδόσεις, τι λες. Τι σχέση έχει μωρέ αυτό τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βάζεις πάρα πολλά την καρδιά. Καλά, είναι διαφορά αυτό. Τι να το βλέπεις τώρα, πραγματικά. Πάμε σε κάτι άλλο, δεν είναι. Εγώ την πάω πάρα πολύ την Ερμίδου, παιδιά. Είναι πραγματικά σαν ένα αγόρι το οποίο βρέθηκε. Ψυχολογία αγοριού. Αυτές οι γυναίκες που είναι τελείως ψυχολογία αγοριού που έχουν γυναίκες γύρω τους να τσακώνονται.
κουτσομπολεύονται και να κουτσομπολεύουν μία την άλλη και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Το λένε ό,τι είναι, το λένε πάρα πολύ χοντρά και τσαντίζονται όλες οι υπόλοιπες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απαντάει ακριβώς, ξεκάθαρα, χωρίς γύρω-γύρω. Γρήγορη. Ναι, ναι, έχει ψυχολογία αγοριού. Έτσι, πιο ακατέργαστη και όχι πολύ πλέον. Και 19 χρονών. Ναι. Επίσης. Βεβαίως 19 χρονών. Ένα ρόλο αλλά αυτό. Όταν ένας άνθρωπος του κάνει μια ερώτηση, όπως έγινε και χθες στη συνέντευξη, και απαντάει τόσο γρήγορα και τόσο σταθερά σε όλα, με παραδείγματα. Την είδες πως ήταν πάρα πολύ σαφής. Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ ποιος λέει ακριβώς την αλήθεια, αλλά αυτό σε πείθει τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση ότι αυτά που λέει έτσι είναι. Μα εγώ το είπα και χθες, ναι, ότι ο λόγος. Επίσης για το διπρόσωπο, βέβαια, μπορεί έτσι όπως το αντιλαμβάνεται εκείνη με έτσι, έναν πιο απλοϊκό τρόπο σκέψης. Ναι, το διπρόσωπο είναι και αυτό που εμείς οι γυναίκες αλλάζουμε γνώμη συνέχεια, ας πούμε. Ναι. Μπορεί η Ειρήνη να μην το αντιλαμβάνεται αυτό. Την μπλέκει πάρα πολύ. Μα δεν το αντιλαμβάνεται κανένας αυτό. Είναι η αλήθεια, όχι μόνο η Ειρήνη. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Ειρήνη όταν ήταν εδώ εχθές, εμένα προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ο λόγος της. Πόσο συγκροτημένος ήταν, πόσο αυτό που είπε η Κατερίνα, πόσο γρήγορη, πόσο σαφής, πόσο απλή. Επιχειρήματα. Μια χαρά. Μια χαρά. Ήταν πολύ καλή. Σταμάτα καλή. 7 λοιπόν, πάμε στο νούμερο 7.